Και πάμε να δούμε και αλγόριθμο Διέρη και Βασίλευε για ύψος σε δύναμη ενός αριθμού. Ενδιαφέρουσα άσκηση και διδακτική όσον αφορά την ύψος σε δύναμη ενός αριθμού. Χ στην Ι λοιπόν είναι χ επί χ επί χ κτλ. Κτλ. Επί χ. Τώρα το θέμα είναι πώς θα βρω έναν τρόπο να σπάσω τις απαραίτητες πράξεις που εδώ πέρα είναι στην ουσία ο πολλαπλασιασμός του χ με τον εαυτό του στην πραγματικότητα αν μείωνε ένα φορές. Οπότε εδώ πέρα μπορούμε να σκεφτούμε διάφορους τρόπους για να σπάσουμε το πρόβλημά μας σε μικρότερα προβλήματα. Ο πιο απλός τρόπος που μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι ο εξής. Είναι να κάνει τον πολλαπλασιασμό του χ με το αποτέλεσμα της πράξης του χ μείον 1. Οπότε λοιπόν και μόνο αυτό να σκεφτεί κάποιος, αμέσως έχει στα χέρια του έναν αναδρομικό αλγόριθμο. Έναν αλγόριθμο τύπου Διέρη και Βασίλευε. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτόν τον πρώτο τρόπο επίλυσης, όπου βέβαια θα πρέπει να διατυπώσουμε έναν αναδρομικό κώδικα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Procedure λοιπόν πολυόνυμο ας πούμε, το οποίο είναι, παίρνει ένα όρισμα χ και ένα όρισμα νη. Και τώρα θα διαχωρίσουμε δύο περιπτώσεις. Οριακή περίπτωση της αναδρομής, αν τον νη είναι ίσο με το 1, τότε να επιστρέφουμε πίσω την τιμή του χ, το χ στην πρώτη. Αλλιώς θεωρούμε ότι ήδη έχει φτιαχτεί αυτή η αναδρομική συνάρτηση και άρα έχουμε δικαίωμα να την καλέσουμε. Αλλιώς λοιπόν, αν τον είναι μεγαλύτερο του 1, καταχρηστικό αυτό που γράφω, αλλά δεν πειράζει, τότε να επιστραφεί πίσω η εξής τιμή, το αποτέλεσμα του γινωμένου του χ με την αναδρομική κλίση στην ίδια τη συνάρτηση με όρισμα το χ και τον ή μειον 1. End if λοιπόν εδώ και end procedure εδώ. Να ένας απλός αναδρομικός αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει την τιμή του πολυονύμου χ εις την ι. Πολυπλοκότητα. Η πολυπλοκότητα αυτού του πράγματος είναι, θα τη θεωρήσουμε δίκλαδο όπως γνωρίζουμε καλά, μία οριακή περίπτωση και επίσης μία για την αναδρομική κλίση. Ταφ του νι λοιπόν ίσον, θήτα του 1, σταθερές πράξεις αν το νι είναι ίσο με το 1 και ταφ του νι μειον 1 συν σταθερές πράξεις αν το νι είναι μεγαλύτερο του 1. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η αναδρομική σχέση της πολυπλοκότητας του αναδρομικού αλγορίθμου που έχουμε εδώ μπροστά μας. Και για να τη λύσουμε αυτή θα τη λύσουμε με τα γνωστά εργαλεία που έχουμε, δηλαδή το ταυτόνος του νι είναι ταυτόνος του νι μειον 1 συν 1, λύνουμε αυτή την αναδρομή, η οποία θα υπολογιστεί με τη γνωστή μέθοδο επανάληψης και το κατά μέλη. Ταυτόνος του νι μειον 2 λοιπόν συν 1 και συνεχίζουμε με το ίδιο τρόπο μέχρι το ταυτόνος του 2, το οποίο είναι ταυτόνος του 1 συν 1. Και τέλος, προσοχή, το κριτήριο τερματισμού είναι για νήσον 1, άρα ταυτόνος του 1, πόσες πράξεις γίνονται, η απάντηση είναι θήτα του 1. Αυτό έχουμε γράψει παραπάνω στην αναδρομική μας σχέση. Αυτά εδώ όλα θα τα προσθέσουμε τώρα κατά μέλη, συνεπώς θα φύγει το ταυτόνος του 1, ταυτόνος του 1, ταυτόνος του 2, νήμιον 2, νήμιον 1 και θα μείνουν τα εξής, ταυτόνος του νη από αριστερά και επίσης θήτα του 1 και λίγο προσοχή, πώς είναι η άση αυτή που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι από το 2 μέχρι το νη, άρα λοιπόν τέλος μείον αρχή συν 1, νη μείον 2 συν 1. Και εν πάση περιπτώσει η επίλυση αναδρομικής σχέσης είναι ότι ταυτόνος του νη είναι θήτα του νη. Αφού το ταυτόνος του νη είναι θήτα του νη και έλυσα μια αναδρομή με ασυμπτωτικό συμβολισμό, επαναφέρω τον ασυμπτωτικό συμβολισμό που έβγαλα και έτσι λοιπόν έχω ότι ταυτόνος του νη είναι θήτα του νη. Αυτά λοιπόν για τον πρώτο τρόπο. Ο δεύτερος τρόπος έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπου αυτό το οποίο θα κάνω θα είναι το εξής. Θα πω ότι θεωρώ ότι το νι είναι 2 εις την κάπα, δηλαδή είναι της μορφής 2 εις την κάπα, όπου το κάπα είναι φυσικός αριθμός. Παραδοχή είναι αυτό το πράγμα, το οποίο μπορεί να φαίνεται χυδαίο, αλλά δεν είναι. Είναι πλήρως ορθό στα πλαίσια της πλη 30. Δηλαδή, αν το νι δεν είναι ίσο με 2 εις την κάπα, θα έχουμε πολύ μικρές παραλλαγές στον κώδικα τον οποίο θα αναπτύξουμε. Το σκεπτικό τώρα όσον αφορά το δεύτερο αλγόριθμο θα είναι το εξής. Ότι για να υπολογίσω το χ στην ι, θα υπολογίσω το αποτέλεσμα του γινωμένου χ στην ι δεύτερα επί χ στην ι δεύτερα. Και θα έχει αυτό ένα ενδιαφέρον, γιατί δεν θα χρειάζεται να το υπολογίσω αυτό δύο φορές, αλλά θα αρκεί μία. Πάμε να γράψουμε πάλι τον αναδρομικό κώδικα εκ νέου. Έχουμε μια procedure λοιπόν, πολυόνυμο, με όρισμα χ, νη. Οπότε διακρίνω πάλι δύο περιπτώσεις. Αν το νη είναι ίσο με το 1, τότε επιστρέφω την τιμή του χ. Αλλιώς, αν το νη είναι μεγαλύτερο του 1, τότε προσοχή. Θα βάλω μια προσωρινή μεταβλητή ψ, η οποία μεταβλητή ψ θα υπολογίσει το αποτέλεσμα της αναδρομικής κλίσης συνάρτησης με όρισμα χ και νη δεύτερα.
έτσι ώστε να γίνει μόνο μία αναδρομική κλίση και να πάρω σαν επιστροφή το αποτέλεσμα του γινωμένου του ψ επί ψ. Δεν θα κάνω δύο φορές αναδρομική κλίση, γιατί θα γίνουν δύο φορές οι πράξεις. Άρα λοιπόν θα υπολογίσω πρώτα πόσο είναι το χ στην δεύτερα με αναδρομική κλίση και μετά θα πολλαπλασιάσω το χ στην δεύτερα επί χ στην δεύτερα και θα επιστρέψω το αποτέλεσμα. End if λοιπόν εδώ και end procedure εδώ. Αφού λοιπόν τα έκανα όλα αυτά, πάμε τώρα να υπολογίσουμε την πολυπλοκότητα και να δούμε ότι αυτό το πιο έξυπνο σκεπτικό θα οδηγήσει και σε καλύτερη πολυπλοκότητα. Οπότε λοιπόν η αναδρομική σχέση που περιγράφει την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι ταφ του νι, είναι θήτα του 1, αν τον νι είναι ίσο με το 1, σταθερές πράξεις, και επίσης πρόσεξε, γίνεται μία αναδρομική κλίση για νι δεύτερα δεδομένα και γίνονται ακόμα κάποιες σταθερές πράξεις. Εντάξει. Οπότε λοιπόν ταφ του νι είναι ταφ του νι δεύτερα συν θήτα του 1, αν τον νι είναι μεγαλύτερο του 1. Πάμε να λύσουμε τώρα αυτήν εδώ την αναδρομική σχέση, όπου βέβαια θα λύσω την αναδρομική σχέση με τόνο, γιατί έχουμε ασυμπτωτικό συμβολισμό. Λύνω την ταυτόνος του νι ίσον ταυτόνος του νι δεύτερα συν 1 και αυτή η αναδρομική σχέση λύνεται βέβαια με το θεώρημα κυριαρχίας. Έχω λοιπόν ότι το α είναι ίσο με το 1, το β είναι ίσο με το 2, το f του νι είναι ίσο με το 1, ο λογάριθμος βάση β του α είναι ο λογάριθμος με βάση 2 του 1, οπότε σε ποια δύναμη ψώνω το 2 για να πάρω το 1, η απάντηση είναι 0. Συνεπώς πρέπει να συγκρίνω ασυμπτωτικά την f του νι, η οποία είναι μία σταθερά που είναι το 1, με τη ασυμπτωτική σύγκριση λοιπόν με την νι ή στη μηδενική, η οποία νι στη μηδενική είναι απροσδιόριστη συνάρτηση. Προσοχή, παρόλα αυτά αυτές οι δύο νομίζω είναι εμφανές ότι εδώ πέρα το θεώρημα κυριαρχίας αποτυγχάνει. Άρα λοιπόν, επειδή έχω να συγκρίνω την f του νι ίσον 1 με την νι ή στη μηδενική, εδώ θα πρέπει να προχωρήσω άμεσα με τη μέθοδο της επανάληψης. Οπότε λοιπόν, όπως και στο καθαρό, θα σβήναμε τώρα αυτή τη λύση, γιατί έχουμε αποτυχία του θεωρήματος κυριαρχίας. Αποτυχία του θεωρήματος κυριαρχίας γιατί το νι στη μηδενική είναι απροσδιοριστία. Οπότε λοιπόν τα σβήνω όλα και ετοιμάζομαι για μέθοδο επανάληψης. Να λοιπόν και μία ενδιαφέρουσα περίπτωση όπου έχουμε αποτυχία του θεωρήματος κυριαρχίας. Ταυτόνος του νι λοιπόν είναι ταυτόνος του νι δεύτερα συν 1. Και τώρα λίγο προσοχή εδώ, έχω ότι ταυτόνος του νι δεύτερα είναι ταυτόνος του νι δια 2 στο τετράγωνο συν 1 συν 1 και προχωρώ στον επόμενο όρο, ο οποίος είναι ταυτόνος του νι δια 2 στον κύβο συν 1 συν 1 συν 1. Ενδιαφέρουσα περίπτωση λοιπόν, συνεχίζουμε με τελίτσες και πάμε τώρα να κάνουμε εκτίμηση στο βήμα κάπα. Ταυτόνος του νι δια 2 στην κάπα, όπου θα παρατηρήσουμε ότι σε κάθε γύρο βγαίνει και ένας άσος. Οπότε αυτό το οποίο θα έχει συμβεί εδώ είναι ότι θα έχουμε ένα άθροισμα άσων, οι οποίοι συνολικά θα είναι κάπα φορές. Οπότε τώρα πότε σταματάει η αναδρομική σχέση? Η αναδρομική σχέση σταματάει όταν το νι δια 2 στην κάπα γίνει ίσο με το 1, άρα λοιπόν για νι, για κάπα ίσο με το log νι. Συνεπώς, αν θέσω όπου κάπα το log νι, έχω ταυτόνος του 1, συν πόσες φορές, είπαμε όπου κάπα το log νι, συνεπώς είναι ταυτόνος του 1 συν log νι. Και έτσι λοιπόν η αναδρομική σχέση έχει λυθεί, γιατί το ταυτόνος του 1 είναι θήτα του 1 συν λογάριθμος νι. Άρα η τελική λύση μας είναι ότι το ταυτόνος του νι είναι ίσο με θήτα του log νι. Καταφέραμε λοιπόν με ένα έξυπνο προγραμματιστικό κόλπο να ρίξουμε την πολυπλοκότητα από πολυονημική, γιατί ήταν η θήτα του νι προηγουμένως, σε log νι. Πολύ καλή άσκηση αυτή για τη φιλοσοφία του Διέρκη Βασίλευε. Με ένα χωρισμό είχαμε πολυπλοκότητα πολυονημική, με έναν άλλο χωρισμό πιο εύστοχο είχαμε πολυπλοκότητα λογαριθμική.